Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να συναντούμε το διεθνώς αναγνωρισμένο ζωγράφο Παύλο Σάμιο. Επί σειρά ετών διδάσκοντα στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Βυζαντινή και Αρχαία Τέχνη. Κύριε Σάμιο, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά να σας φιλοξενούμε, να μας βάλετε στο σύμπαν σας το ζωγραφικό και θα ξεκινήσω από αυτό, από τη Βυζαντινή τέχνη. Τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε και σας έκανε να εντρυφήσετε σε αυτήν? Πολλά πράγματα. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω να μιλάμε στον ελληνικό. Με μεγάλη χαρά. Για να είναι πιο κοντινή η εκπομπή. Ωραία. Στο Βυζαντινό μπήκα από πάρα πολύ μικρός, από αγάπη για αυτή την τέχνη. Δεν ξέρω τι με είχε πιάσει από τα 14 μου και άρχισα να ζωγραφίζω Βυζαντινά. Μετά μπήκα σε ένα εργαστήριο αγιογραφίας, αλλά δεν κάνανε Βυζαντινά, κάνανε πιο κλασική ζωγραφική. Από εκεί έμαθα πραγματικά πολύ ωραίες παλιές συνταγές, τις οποίες τις χρησιμοποίησα εν συνεχεία και στη δουλειά μου. Και τα Βυζαντινά λίγο πολύ τα έμαθα μόνος μου. Είστε αυτοδίδακτος σε, σε αυτό το τομέα. Ας πούμε αυτοδίδακτος, μπαίνοντας στα μουσεία και παρατηρώντας τις τοιχογραφίες του Άγιον Όρος που είχα πάει από μικρός κτλ. Μαθαίνεις, βλέποντας μαθαίνεις. Πώς νιώσατε την πρώτη φορά που επισκεφτήκατε το Άγιον Όρος? Αυτό ήταν καταπληκτικό. Είχα πάει με τον Παύλο τον Μιλωνά, τον καθηγητή μου, και μείναμε στο Πρωτάτο 42 μέρες. Το φωτογραφίσαν πρώτα, το είναι οι πιο ωραίες αγιογραφίες που υπάρχουν παντού. Λοιπόν, έμεινα 40 μέρες μέσα σε αυτό το ναό, φωτογραφίζοντας καρέ-καρέ όλες τις τοιχογραφίες, εγώ ως βοηθός. Μάλιστα, είχα κάνει και πάρα πολλά σχέδια τα οποία τα ήθελε για να τα βάλει σε κάποιο βιβλίο που θα έβγαζε. Και αυτό ήταν πραγματικά το μεγάλο μάθημα, ο Πανσέλινος. Από εκεί δέθηκα, από εκεί ένιωσα πραγματικά τη μεγάλη τέχνη του Βυζαντίου. Και από εκεί έμαθα και τις τεχνικές, δηλαδή ανέλησα κατά κάποιο τρόπο πώς το έκανε, πώς έφτιανε τα χρώματα έξω. Ερευνήσατε. Και τα βάζε και τα ζωγράφιζε μέσα, γιατί μέσα δεν βλέπαν, ήταν όλα σκοτεινά. Τέχνη του Βυζαντίου. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πιστεύω η βυζαντινή εικόνα και η βυζαντινή τοιχογραφία κατά κάποιο τρόπο αντέγραψε ενός εισαγωγικών τα μοσαϊκά που ήταν πριν. Πληρώνανε οι αυτοκράτορες για να γίνουν όλα ψηφιδωτά με χρυσά. Όταν όμως φτώχυναν τα ταμεία, έπρεπε να ζωγραφιστούν οι τείχοι με έναν τρόπο πιο φτηνό. Λοιπόν, τι κάνανε? Αυτοί κάνανε φρέσκο, κάνανε νοπογραφίες όπως κάνανε οι αρχαίοι. Αλλά το στυλ αντέγραψε ένα φόρεμα, ας πούμε, του ίσου, τις φόρμες των ψηφιδωτών. Δεν κάθισαν να κάνουν μία άλλη ζωγραφική, η οποία θα μπορούσε να ήταν η ζωγραφική της τοιχογραφίας. Αντιγράψανε τα μοσαϊκά. Αυτό ήταν το Βυζάντιο. Και ξέρετε, για να το πούμε, για να τελειώνουμε, γιατί το δίδαξα κιόλας αυτό. Όταν κάποιος ξέρει βυζαντινή ζωγραφική, ξέρει όλη τη ζωγραφική. Όλη η ζωγραφική κρατιέται επάνω σε αυτή τη θεωρία. Βέβαια, δεν κάνεις Βυζάντιο, αλλά ο τρόπος της ζωγραφικής είναι ακριβώς ο ίδιος. Έχετε πει ότι η αγιογραφία απελευθέρωσε το σχέδιό σας. Η αγιογραφία και η καταστροφή του εργαστηρίου σας το 1985. Κάηκε το εργαστήριο, πήρε φωτιά στο δεύτερο και κάηκα κι εγώ επάνω. Σώθηκα εγώ, κάηκαν τα έργα όλα. Και όταν ξαναμπήκα σε ένα καινούριο, εγώ τότε ζωγράφιζα μόνο με μοντέλα
και μόνο από φωτογραφίες. Δηλαδή έβλεπα κάτι, το φωτογράφιζα ή έβαζα κάποιο μοντέλο και πόζαρε. Έκανα συνδυασμούς και έκανα τα έργα μου, τα καφενεία, τα γυμνάκια, όλα αυτά. Όταν καήκανε τα έργα και ξαναπήγα σε ένα καινούριο εργαστήριο με ένα καβαλέτο με πολλά τελάρα άσπρα και χωρίς τίποτα, λέω τι θα κάνω τώρα. Ξαναέφερα λοιπόν τα μοντέλα να τα ξαναφωτογραφίσω για να συνεχίσω από αυτό που είχα αρχίσει. Όταν τα έφερα και τα έβαλα κάτω για να τα ξαναζωγραφίσω, δεν ήθελα. Τους έδιωξα και τα έκανα από το μυαλό μου. Δηλαδή η απελευθέρωση μέσα από μια τραγική ιστορία της φωτιάς που έχασα τα έργα μου ήταν καταπληκτική, γιατί μου άνοιξε δρόμο στην ελευθερία του σχεδίου. Με αποτέλεσμα από εκείνη τη στιγμή και μετά, βέβαια χρησιμοποιώ μοντέλα όπου τα έχω ανάγκη, αλλά οι παραμορφώσεις, τα μεγαλώματα και η αίσθηση που δίνω στη ζωγραφική μου είναι γιατί με έχει βοηθήσει το Βυζάντιο σε αυτό. Ήταν το σχέδιο του Βυζαντίου. Μπορούσαμε να πούμε ότι τότε λειτουργήσε η μνήμη, ο νόστος. Σίγουρα. Καταρχήν η παιδική ηλικία. Εγώ συνεχίζω να βάζω ακόμα στοιχεία από την παιδική μου ηλικία. Ομάζα μου πέρα. Εκτός από το ομάζα μου πέρα και αντικείμενα με τα οποία μεγάλωσα, όπως τα ραδιοφωνάκια, ας πούμε. Το οποίο ακούγαμε αγώνες του ποδοσφαίρου ή ακούγαμε τον Τζον Γκρικ, ας πούμε, τότε που έπαιζαν κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη το θέατρο της Τετάρτης ή κάτι τέτοιο. Ήμασταν τρελοί, πιτσιρικάδες, δεν είχαμε τίποτα να ασχοληθούμε. Οπότε αυτό το μικρό αντικείμενο είχε γίνει πια ο Θεός, το σύμβολό μας. Λοιπόν, αυτό η επικοινωνία πέρασε. Σας με κάτι μεγαλύτερο. Έτσι, με κάτι άλλο, διαφορετικό. Με κάτι άλλο. Θυμάμαι, άκουγα τότε το τρίτο πρόγραμμα που έμπαινε η Κάλλας και τραγουδάει η Αΐντα ή οτιδήποτε. Και είχα τον πατέρα μου, ο οποίος έλεγε: κλείσει το αυτό επιτέλους, βάλτε σε ένα κόκκαλο να ησυχάσει. Και εγώ τρελαινόμουν, χωρίς να ξέρω γιατί όλη αυτή τη μουσική που άκουγα για πρώτη φορά, ας πούμε. Χατζηδάκης. Μία σημαντική μορφή για την ορίμανσή σας σαν προσωπικότητα. Καταπληκτική μορφή, όχι απλώς. Τρίτο πρόγραμμα τότε, νομίζω, επί Χατζηδάκη. Μαζί ήταν η παρέα. Ήταν όταν γύρισε ο Χατζηδάκης από την Αμερική με τη Φλέρ την Ταντονάκη, όλη η παρέα στο Μαγεμένο Αυλό. Εγώ ήμουν τυχερός, με σύστησε ο Γιώργος Σταθόπουλος, ένας ζωγράφος φίλος που ήταν πολύ φίλοι τότε. Μπήκαμε στην παρέα. Εγώ ζούσα ακριβώς δίπλα στην Ικάνδρου και είχαμε όλο αυτό το παρεδό σε καθημερινά. Ήταν το βραδινό σχολείο, όπως λέγαμε. Τότε ήταν η εποχή που ο Μάνος διάβαζε πολύ Πλάτωνα. Κάθε βράδυ θα έπρεπε να βγάλουμε ένα θέμα μέχρι το πρωί σχεδόν να μας το αναλύσει. Ήταν πραγματικά ένα σχολείο. Είχε έρθει ο Μηνωτής, είχε έρθει ο Τσαρούχης. Ήταν διάφοροι άνθρωποι που περνάγανε κάθε μέρα. Ο Γκάτσος και όλα αυτά. Και σχολείο ύφους. Ήταν δηλαδή ποιούσε αυτός ο άνθρωπος μας έστησε και μας μεγάλωσε στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτός και ο Γιάννης ο Τσαρούχης. Που τον γνώρισα αργότερα στο Παρίσι και από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά. Αλλά ήταν αυτοί οι άνθρωποι πηγές γνώσης, πηγές ελληνικότητας, πηγές που ενώ είχα τουλάχιστον εγώ και η παρέα μου όλα τα προβλήματα, τι είμαστε, πού πάμε προς μια μοντερνιτέ, μια κατάσταση καινούρια. Και από την άλλη μεριά υπήρχε το Βυζάντιο, ο Κόντογλου, όλη αυτή η παλιά παράδοση μπερδεμένη. Αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι μας κατάφεραν να μας ξεμπλοκάρουν από αυτή την ιστορία και να μας δείξουν το δρόμο. Δύο ερωτήσεις βγαίνουν. Αφενός μεν οι αναφορές στα αρχαία κείμενα, αν για σας είναι μία σταθερά, δηλαδή πέρα από τις αναζητήσεις στον Καμβά ή σε όλα τα άλλα υλικά που χρησιμοποιείτε και θα μας τα πείτε αυτά, γιατί ετοιμάζετε και μία έκθεση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο αυτή την περίοδο, που ζωγραφίσατε πάνω σε χαρτόνια. Ναι, είναι μία καινούργια μου δουλειά, η οποία θα εμφανιστεί, φαντάζομαι, μέσα στο χειμώνα. Βρίσκεται η ζωγράφιση πάνω σε χαρτόνια, χαρτόνια που βρίσκω στον δρόμο, δηλαδή μεγάλες κούτες, τις οποίες τις άπλωσα και πάνω σε αυτές ζωγράφισα αρχαίους θεούς. Δηλαδή πήρα το Λούβρο, πήρα τα αγάλματα από το Βρετανικό Μουσείο, πάρα πολλά αγάλματα από την αρχαία Ελλάδα εδώ στην Αθήνα και στους Δελφούς και από εδώ και από εκεί, τα οποία τα άσπασα. Γι' αυτό και η έκθεση ονομάζεται «Σπασμένη Ιστορία». Broken History. Έκανα τρεις ενότητες στα χαρτόνια, δούλεψα πάνω σε κούτες η μία πάνω στην άλλη, με περίβλεπτα τα γλυπτά, αλλά επειδή αλλάζουν οι κούτες, είναι σαν να είναι σπασμένα, ή ζωγράφισα μια σειρά από μάρμαρα που βρήκα στην Πεντέλη, στα παλιά λατομεία πεταμένα, πήρα αυτές τις πέτρες και ζωγράφισα επάνω σε αυτά τα μάρμαρα
τα σπασμένα χαμόγελα. Δηλαδή πήρα κεφάλια από την περίοδο την αρχαϊκή, κόρες, όπου δεν έχουν όλο το χαμόγελο, το έχουν μισό. Είναι λίγο συμβολικό με το τι ζούμε αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Η σχέση σας με την ιστορία είναι για σας ένα σημείο αναφοράς, διαβάζετε ιστορία ή είναι τα αρχαία κείμενα και η αρχαία τέχνη το νήμα σας με το παρελθόν? Είναι η αρχαία τέχνη, είναι όλα αυτά, όχι αναγκαστικά ιστορικά, αλλά ξεφυλίζω τον Πλωτίνο, ξαναξεφυλίζω τον Πλάτωνα, ξαναξεφυλίζω τον Αριστοτέλη σε αποσπάσματα που τα είχα διαβάσει παλιά και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ για να μου εμπνεύσουν, για να με κάνουν να προχωρήσω. Ας πούμε, έχω κάνει ειδικές μελέτες για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, για τα χρώματά τους, για όλα αυτά. Έχετε κάνει ειδική μελέτη για το πώς ζωγράφιζαν τα μάρμαρα στην αρχαιότητα? Και όχι μόνο πώς τα ζωγράφιζαν και πώς τα σχεδίασε ο Φιδίας. Αλλά τέλος πάντων, τα χρώματα που χρησιμοποίησαν, τα ξέρουμε, υπάρχουν και στην Ακρόπολη σε πέτρες και σε σκόνες και σε οξύδια. Αλλά το συνθετικό υλικό ήταν το κερί, βέβαια, αλλά όχι όπως η εγκαυστική που λέμε, δηλαδή το ζεστό κερί. Το σαπουνοποιούσαν το κερί. Το κάνανε σαν τέμπερα. Όταν βράσει το κερί και του βάλεις μέσα αμμονία, την αμμονία τη φέρνανε από την Αίγυπτα, από το ναό του Άμμονα, ή το παίρνανε από, από τα ξεραμένα ούρα της καμήλας με νερό. Όταν έρθει λοιπόν η αμμονία σε συνδυασμό με το κερί, δεν ξανασφίγγει το κερί, μένει υγρό. Προσθέτανε εκεί μέσα μαστίχα χείου και κρόκο αυγού και αυτό το υλικό με το νερό δουλεμένο έσφυγε πάνω στα μάρμαρα και γινότανε μία πέτρα. Είπαμε, μιλάμε στον Ενικό. Στο έργο σου βρίσκω αναφορές στη βυζαντινή τέχνη, τόσο μορφικά, δηλαδή πολύ συχνά μου φαίνεται ότι οι φιγούρες έχουν σχέση με τα φαγιούμ, με τα οποία έχεις επίσης ασχοληθεί, αλλά και τα χρώματα είναι σαν σβησμένος ο απόϊχος των βυζαντινών χρωμάτων, τα κόκκινα, τα μπλε. Όντως έτσι είναι. Χρησιμοποιώ τα γεώδη χρώματα και κάπου προσθέτω λίγο κίτρινα, λίγο κόκκινα δυνατά που δεν τα είχαν πάρα πολύ οι Βυζαντινοί, ακριβώς για να τονίσω λίγο πολύ το έργο. Νομίζω ότι αυτή την γκάμα θα την κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή, γιατί έτσι ξεκίνησα, έτσι προχωράω. Διάβαζα στην πολύ ωραία μονογραφία που είχε κυκλοφορήσει με αφορμή την μεγάλη αναδρομική σου έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, αυτή τη σχέση των μεγάλων σωμάτων και των μικρών κεφαλιών που έχει να κάνει με ένα κοντινό κοίταγμα πάνω στο σώμα. Mm. Θα ήθελα να μας το εξηγήσεις αυτό. Είχα διάφορους φίλους και ανθρώπους στην έκθεση που με ρωτάγανε «Μα κάτι, γιατί αυτή έχει τόσο μεγάλα πόδια, τόσο μεγάλο ποπό και ένα κεφάλι μικρό με μικρά ή μεγάλα χέρια ή όλα αυτά?» Του λέω, και τους είπα ότι δεν είναι ένα κοίταγμα από μακριά του μοντέλου. Είναι ένα κοίταγμα όταν είσαι κοντά στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν είσαι κοντά στον άνθρωπο και κάποια στιγμή γυρίσεις το κεφάλι σου, είσαι στα πόδια και γυρίσεις το κεφάλι σου και δεις το κεφάλι της, είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό. Λοιπόν, αυτή την αίσθηση του μικρού μεγάλου όταν είσαι κοντά ήθελα να τη βγάλω με μία επάνω σε μία. Και βγήκε αυτό το λίγο τρελό βέβαια, αλλά που δίνει νομίζω ένα χαρακτήρα. Δίνει μία αίσθηση ονειρική. Ονειρική και πιο φαντασμαγορική σε σχέση με αυτό που θέλω να δείξω, ας πούμε. Εξάλλου υπάρχει μια ολόκληρη σειρά, τα ονειρικά. Ναι. Πώς αποφασίζεις τον τίτλο μιας δουλειάς, πώς αποφασίζεις ποιο θα είναι το θέμα της? Προκύπτει στην πορεία ή προαποφασίζεις? Προκύπτει στην πορεία. Συνήθως όταν δουλεύω ένα θέμα, που εγώ δουλεύω με θέματα, έτσι ξεκινάω, έχω ένα θέμα στο μυαλό μου και αρχίζω σιγά σιγά και το εμπλουτίζω με έργα, τα οποία δεν τα έχω στο μυαλό μου, έρχονται. Την ώρα που σου έρχεται να κάνεις μία θάλασσα, ας πούμε, με ένα πράγματα στην παραλία, την ίδια στιγμή σου έρχεται μία έμπνευση για κάτι άλλο. Το κρατάω σαν σημείωση. Και όταν τελειώσει αυτή η σειρά, αρχίζω την άλλη. Δεν είναι κάτι λογικό μόνο. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει από την αίσθηση και από τη δουλειά την ίδια. Έχει ενδιαφέρον ότι δουλειές σου του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα η άθλη του Ηρακλέους, του Ηρακλή που είχες κάνει, βγαίνουν τώρα. Δεν έχουν δειχτεί πουθενά, δηλαδή κρατάς και δουλειές σε μία βιβλιοθήκη, σε... Θα σου πω τι είχε γίνει για αυτή τη δουλειά. Είχαμασταν με την κυρία Ντόλη Γουλανδρή, όταν είχε κάνει το χρόνια το 90-91 νομίζω ήταν τότε,
είχαμε πει μήπως κάνουμε μια σειρά με βιβλία ιστορικά για το μουσείο. Και ήμουν στο Παρίσι τότε και μου λέει η Σάμι, θα ήθελα να δουλέψουμε λίγο μια σειρά από βιβλία και τις πρότεινα τους άθλους του Ηρακλέους. Λοιπόν, προσπάθησα, έκανα μια σειρά από προσχέδια, ο Ηρακλής γυμνός με την Λεοντή, ο Ηρακλής κάτι σαν φουστίτσα, δεν μ' άρεσαν. Δεν μου βγάζανε τον ήρωα Ηρακλή, ο οποίος ζει μέσα στην εποχή και ακόμα και τη σημερινή. Γιατί ήθελες να τον φέρεις στο σήμερα. Ήθελα να τον φέρω στο σήμερα. Mm-hmm. Τον έκανα λοιπόν με παντελόνι και πουκάμισο. Πήρα τις συνθέσεις λίγο πολύ από τους 12 άθλους που υπάρχουν στην Ολυμπία, σαν συνθέσεις. Και πήρα αυτούς τους άθλους, έβαλα τον Ηρακλή, το έκανα στα φόντα τα ζωγραφικά και όχι ανάγλυφα. Τον ζωγράφισα όπως εγώ νόμιζα ότι ήταν ο Ηρακλής. Και όταν η κυρία Γουλανδρή της άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η σειρά, μάλιστα την είχε για καιρό στο γραφείο της. Αλλά οι αρχαιολόγοι δεν τους άρεσε η ιδέα ότι ο Ηρακλής μπορεί να είναι με... Και έτσι έμεινε αυτή η δουλειά σε ένα σιρτάρι. Ναι. Τώρα... Ότι μπορεί να φοράει τζιν και ένα πουκάμισο και να, ναι, ναι, και να κυκλοφορεί στον 21ο αιώνα. Ο Ηρακλής είναι ένας ήρωας ο οποίος ζει ακόμα. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα βάζει με απίθανα πράγματα και τα λύνει. Λοιπόν, αυτό θα το νομίζω ότι βγαίνει τώρα πάλι. Είμαστε όλοι, καλούμαστε λίγο όλοι, πιστεύεις, στην Ελλάδα, αλλά και παντού στον κόσμο να κάνουμε μικρούς άθλους επιβίωσης. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Έχουμε όλοι να ξεπερνάμε τον εαυτό μας κάθε φορά για να πάμε λίγο παραπάνω. Θα ήθελα να μιλήσουμε για μία σχέση που σε έχει απασχολήσει, έχεις γράψει για αυτή τη σχέση με το μοντέλο. Ο ζωγράφος και το μοντέλο. Ο ζωγράφος, ακριβώς. Η σχέση λοιπόν η δική σου που είσαι ο ζωγράφος με το μοντέλο. Όταν λέω μοντέλο, δεν μιλάω συγκεκριμένα για κάποιο. Μπορεί να είναι και το συγκεκριμένο μοντέλο με το οποίο ζωγραφίζω. Μπορεί να είναι μια γυναίκα, αλλά μπορεί να είναι, φαντάζομαι, και ένα αντικείμενο. Όχι, άνθρωπος ήτανε. Είναι πάντα. Πιστεύω ότι οι ζωγράφοι από την αναγέννηση και μετά που ξανά άρχισαν να ζωγραφίζουν μοντέλα, γιατί πριν με το Βυζάντιο δεν υπήρχαν μοντέλα και μπήκε πάλι ο άνθρωπος μέσα στη ζωγραφική. Με τον Τιτσιάνο, ας πούμε, με όλους αυτούς τους μεγάλους αναγεννησιακούς, οι οποίοι ξαναφέραν το γυμνό, ξαναφέραν τον άνθρωπο στη ζωγραφική, τον κάνανε μάλιστα από τον βάλανε να ποζάρει. Τα μεγάλα έργα του Γκρέκο ή ξέρω εγώ του Τιτσιάνο, έχω την εντύπωση ότι ήταν ερωτευμένοι. Δηλαδή, ένα μεγάλο έργο τέχνης, ο ζωγράφος πρέπει να είναι ερωτευμένος. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Αισθάνομαι. Έρωτας είναι. Αισθάνομαι ότι ο έρωτας είναι αυτός που το πάει εκεί πάνω. Η κινητήριος δύναμη. Ναι, όχι, και γίνεται ωραίο έργο. Μάλιστα, έχω κάνει ένα αφιέρωμα. Έχω βάλει τα δικά μου τα μοντέλα μέσα στα εργαστήρια των ζωγράφων. Για να υπάρξει αυτή η σχέση, ας πούμε. Για να δώσω να καταλάβουν τι εννοώ. Ένας διάλογος. Άρα το μοντέλο υπάρχει, κυριαρχεί, ακόμη και όταν δεν φαίνεται στο έργο. Ακόμη και μέσα από την απουσία του. Βέβαια, γιατί όταν βλέπεις ένα ζευγάρι γόβες, ένα καπέλο, πέντε αντικείμενα, νομίζω ότι κάπου εκεί δίπλα είναι κι αυτή. Απλώς δεν τα βλέπεις επάνω στο έργο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια φετιχιστική σχέση με τα αντικείμενα. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να είχαν διαβάσει έτσι και την έκθεση Hommage à mon père, ο οποίος ήταν την τιμή στον πατέρα μου, τον υποδηματοποιώ. Ο πατέρας σου έφτιαχνε παπούτσια. Εσύ έφτιαχνε γόβες. Και εγώ είχα μάθει τη δουλειά. Ως μικρός. Οπότε υπάρχει, είναι φετίχ για σένα, η γόβα. Η γόβα υπάρχει σε ήτανε πάρα πολλά. Ήταν βίωμα στην είναι αρχή. Βίωμα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι φετίχ. Μετά μπορεί να πούμε ότι είναι και φετίχ. Έγινε σύμβολο. Αλλά δεν ήταν σύμβολο ερωτικό από την αρχή. Ήταν σύμβολο επιβίωσης. Εγώ μικρός από τα 10 μου μέχρι τα 14 που άρχισα να ζωγραφίζω εικόνες, έκανα παπούτσια μαζί του, τον βοηθούσα. Οπότε το τσαγκαράδικο, οι μυρωδιές του δέρματος και όλα αυτά ήταν μεγάλο πράγμα. Είναι αυτά που μου δώσανε την εικόνα του εργαστηρίου και το με έβαζε να σκεφτείς, με έστελνε όταν είχε μια παραγγελία στον Σεβαστάκη, ας πούμε, και μου έλεγε η πρώτη γόβα αριστερά, το λουστρίνι, θα μου τη σχεδιάσει ακριβώς. Πήγαινα με τα κοντά παντελονάκια, εγώ επειδή τον ξέραν τον ίδιο, δεν μπορούσε να πάει. Δεν υπήρχαν φωτογραφικές μηχανές. Είχε λοιπόν να κάνει αυτή τη γόβα παραγγελία για την κυρία Τάδε. Πήγαινα λοιπόν εγώ και τη ζωγράφιζα με λεπτομέρειες από όλες τις μεριές. Αυτή ήταν και η αρχή του σχεδίου μου. Έπρεπε να τα κάνω ακριβώς για να τα δει, να κόψει τα φόντια και να κάνει τα παπούτσια. Και πετύχαινε αυτό. Και πετύχαινε τέλεια. Γιατί τα πόδια, η μπομπάς έκανε παπούτσια πάντα σε ανθρώπους που είχαν κότσι, προβλήματα. Και είχε η καθημεία το καλαπόδι της. Κυρία Μαρία είχε το καλαπόδι εκεί. Και όταν ήθελε το παπούτσι, τα κατεβάζαμε και τη φτιάχνανε το καινούριο μοντελάκι. Η οικογένεια είχε έρθει από τη Μικρά Ασία. Ο μπαμπάς είχε έρθει από τη Μικρά Ασία.
το 24, γιατί ήταν με τους σκλάβους που είχαν μαζέψει οι Τούρκοι τότε. Από ό,τι μου λέει ο μπαμπάς, ήταν 22.000 άνθρωποι και γυρίσανε στον Πειραιά 1.800 μόνο. Όλοι οι άλλοι χαθήκανε στον δρόμο. Ήρθε εδώ, ήταν τσαγκαράδες εκεί. Εκεί ήταν μεγάλο εργοστάσιο και φτιάχνανε υποδήματα για τον ελληνικό στρατό. Όταν ήρθαν εδώ, συνέχισε ένα είδος βιοτεχνίας χειροποίητων, με μπότες και τέτοια. Ήρθαν λοιπόν, κρατούσαν από τη Σάμο, ο παππούς ήταν από τη Σάμο, από τον Πλάτανο, ένα πολύ ωραίο χωριό. Η γιαγιά μου, η Πιπίνα, ήταν από την Άνδρο και η μητέρα μου από τη Λευκάδα. Οπότε είναι όλοι νησιώτες και εμείς, εγώ μεγάλωσα στα Σφαγεία, στον Ταύρο, όπως λέμε, της Αθήνας. Αυτός είναι και ο λόγος που το υγρό στοιχείο, η θάλασσα, είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι όπως και το μπλε. Είναι μέσα στο έργο. Είναι μέσα μου. Είναι τα καλοκαίρια σου αυτό? Δεν είναι μόνο καλοκαίρια. Μπορεί να είναι και οι γκριζάδες, μπορεί να είναι όλα αυτά. Αλλά πάντα τις περισσότερες φορές όταν βάζω ένα χρώμα συμβολίζει κάτι. Δεν είναι απλώς το φόντο. Είναι κάτι. Και αυτό το κάτι μπορεί να είναι και η θάλασσα. Δεν σου ζητήθηκε πάντως να ακολουθήσεις την παράδοση, να αναλάβεις το εργαστήριο του πατέρα σου, αφού ήσαν και τόσο πολύτιμη βοήθεια, θα μπορούσε να σου επιβληθεί. Πώς άκουσε την επιθυμία σου να εισαχθεί στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών? Έχει πλάκα, γιατί το όνειρό του ήταν πάντα να με... γιατί ο Σεβαστάκης και αυτοί όλοι ήταν φίλοι του. Ναι. Λοιπόν, προσπαθούσε να τους πείσει να με στείλουν στην Ιταλία να γίνω σχεδιαστής παπουτσιών, γιατί σχεδίαζα. Και εγώ του λέω, μπαμπά, δεν γίνεται. Λοιπόν, όταν δούλεψα μαζί με τον Καρούσο και πήγαμε σε κάποιο φροντιστήριο του Σαραφιανού και δώσαμε στη σχολή, θυμάμαι χαρακτηριστικά, τον πήρα τηλέφωνο έξω από το Πολυτεχνείο στη Σχολή Καλών Τεχνών και του λέω, μπαμπά, πέρασα στη Σχολή Καλών Τεχνών στη χαρακτική πρώτος. Και μου λέει, γίνω το φοβερό, μπράβο παιδί μου, τι είναι αυτό? Δηλαδή, μόνος μου προσπάθησα και προχώρησα. Βέβαια, δεν με ενόχλησε ποτέ. Ποτέ δεν μου είπε μην το κάνει. Με έβλεπε ότι δούλευα πάρα πολλές ώρες. Μέσα στο τσαγκαράδικο είχα βάλει ένα καβαλέτο και ζωγράφιζα. Και μ' άφηνε, ήξερε ότι αυτό κάπου θα πάει. Του άρεσε να προοδεύσω. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το σχέδιο, με τη ζωγραφική. Αισθάνονται πολύ συχνά κυρίως χαράκτες. Αλλά εσύ νομίζω ότι δεν είσαι. Όχι, εγώ πήγα στη ζωγραφική τελικά. Είχα δάσκαλο το Μόραλι, στον προκαταρκτικό τον Νικολάου. Και τον Νικολάου. Ναι. Με αυτούς τους ανθρώπους ήταν πραγματικά μια αποκάλυψη. Τι πήρες από τον καθέναν? Ο Νικολάου στον προκαταρκτικό ήταν πολύ κολλημένος, πολύ δεμένος με τα αρχαία και νομίζω ότι με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Με έστελνε, θυμάμαι, στο μουσείο και μου έλεγε θα σχεδιάσεις τα ανάγλυφα. Αλλά δεν θα σχεδιάσεις τα χεράκια και τα ποδαράκια, θα σχεδιάσεις τη σύνθεση. Θα προσπαθήσεις να καταλάβεις πώς έχουν στηθεί αυτά τα πράγματα, όχι αυτό που βλέπεις, αλλά αυτό που είναι από κάτω, η γεωμετρία τους. Πώς στείνονται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα. Όχι μόνο από τον Νικολάου, από τα ίδια τα ανάγλυφα. Γι' αυτό και εγώ μετά έκανα μεγάλες μελέτες και στο Θησαυρό των Συφνίων και στη φρίζα του Παρθενώνα. Και από τον Μόραλι. Ο Μόραλις ήταν πιο κοντά στη μοντέρνα τέχνη. Ο Μόραλις μας δίδαξε ιμπρεσιονισμό, μας έκανε να δούμε τα χρώματα το ένα δίπλα στ' άλλο. Όχι η αίσθηση του Βυζαντίου που βάζεις ένα προπλασμό και ανοίγεις τα χρώματα από πάνω, αλλά μας έδειξε τη ζωγραφική του Σεζάν, που το φόντο και η άκρη του μάγουλου της κοπέλας έπρεπε να μπουν σαν δύο γαμπρέ. Δηλαδή ήταν η ζωγραφική που ακουμπάς το ένα χρώμα δίπλα στ' άλλο σαν να κάνεις μοσαϊκό. Και η απόσταση σου έδειχνε ακριβώς αυτό που ήταν. Αυτή ήταν η αρχή του. Ότι βάλε σωστά τα χρώματα, βάλε καλά τη σύνθεση. Ήταν πολύ ιδιαίτερα προσεκτικός για το πώς έπρεπε να μπουν τα πράγματα μέσα στο έργο. Γιατί και ο ίδιος είχε σπουδάσει πάρα πολύ καλά τους αρχαίους, τους ήξερε απ' έξω και ανακατοτά με τις χρυσές τομές, πώς κινούνται και όλα αυτά. Και αυτός μας μίλαγε γι' αυτό. Ο Νικολάου ήταν πιο κολλημένος στα αρχαία.
Ο Μόραλες έλεγε: ωραία, μάθετε όλα αυτά και φύγετε. Και φύγε. Προχωρήστε, 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 προχωρήστε όπου θέλετε. Κατακτάς τη γνώση και την αποδομή, ανοίγοντας το δικό σου δρόμο. Γι' αυτό βλέπεις και πολλά παιδιά του Μόραλη, οι οποίοι έγιναν μεγάλοι ζωγράφοι μετά, δεν ασχολήθηκαν με αυτό, κάναν τα δικά τους. Αλλά είχαν πάρει μια βάση πάρα πολύ δυνατή. Στην αρχή, στα πρώτα σου έργα, το αναπαραστατικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Κάνεις αναπαραστατική ζωγραφική, τελείως, μάλλον. Και είσαι και δυνατά παρόν. Δηλαδή, οι ιατρικές φιγούρες έχουν πάρα πολύ συχνά τα δικά σου χαρακτηριστικά. Χωρίς να το θέλω, βέβαια, γιατί αναγκαστικά τον εαυτό σου ζωγραφίζεις. Μάλιστα, καμιά φορά που ζωγράφιζα κάνα Παντοκράτορα, κάνα Ιησού Χριστό με γένεια και όλα αυτά, όπως τον κάνουμε τον Παντοκράτορα, πολλοί φίλοι μου λέγανε: μα καλά τον εαυτό σου κάνεις. Δεν το κάνω επίτηδες. Έτσι έβγαινε. Είναι αυτό. Αλλά όντως, τα πρώτα έργα μου και πριν από αυτά που λες, ήταν καφενεία, ήταν γυμνά, ήταν συνθέσεις που έμπλεκα μια ποιητική κατάσταση λίγο τσαρουχική. Ήμουν επηρεασμένος από το Γιάννη, μία αίσθηση λίγο καβαφική με τα καφενεία και τον ερωτισμό. Αγαπημένος ποιητής ο Καβάφης ή ο Σεφέρης? Και ο Σεφέρης. Α, γιατί ναι, υπάρχουν οπαδοί του ενός ή του άλλου. Όχι, εγώ δεν έχω και τους δύο. Και τους δύο, ναι. Και, τους και δύο. Ο Ελίτης, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει άλλα πράγματα. Πιστεύεις από τον ότι... καθένα δεν υπάρχει το καλύτερο, υπάρχει το διαφορετικό. Και από τον καθένα παίρνεις ό,τι εσένα σ' αρέσει. Αυτό. Υπάρχει σχέση ποιήσης και ζωγραφικής? Βέβαια. Βέβαια. Η ζωγραφική είναι ζωγραφικός λόγος. Είναι ποιητικός. Αποσταγμένη. Ένα αποσταγμένο μήνυμα. Γι' αυτό λένε μια εικόνα χίλιες λέξεις. Βέβαια. Έτσι. Εδώ βλέπεις ένα κομματάκι του Πικάσο, ας πούμε, μια γωνίτσα. Και τρελαίνες. Μια γωνίτσα, όχι το όλο το έργο ή ξέρω εγώ του Σεζάν. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για τη σχέση με το χρόνο του ζωγράφου. Πολύ συχνά. Ένα πορτρέτο, έχεις κάνει πολλά πορτρέτα, έχεις επιμεληθεί, έχεις δημιουργήσει. Πρέπει να ζωγραφίζεις το πρόσωπο σε όλες τις ηλικίες. Ξεπερνάς το χρόνο, πας πίσω και μπρος. Είναι αλήθεια αυτό? Προσπαθείς να πιάσεις την έκφρασή του πιο πολύ. Δηλαδή, για να βγει ένα πορτρέτο σωστό, εννοώ σωστό ως προς αυτόν που κάθεται, όχι ωραίο σαν ζωγραφική. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άλλο είναι να ζωγραφίσεις μια ωραία γυναίκα. Δεν σημαίνει ότι κάνεις και μια ωραία ζωγραφιά. Άλλο η γυναίκα, άλλο. Το πορτρέτο λοιπόν έχει έναν άνθρωπο από πίσω του. Τον ψάχνεις λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο. Ψάχνεις τον ψυχισμό του. Δηλαδή πέρα από το να του κάνεις τα μάτια, τη μύτη και το στόμα ή το πρόσωπο ακριβώς, προσπαθείς να του βγάλεις και την έκφραση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Η έκφραση. Και αυτό είναι καλό να τον έχεις κοντά και να μπορέσεις να βγάλεις από μέσα του αυτό το κάτι το οποίο καμιά φορά δεν φαίνεται. Μια μελαγχολία, ένα μακρινό βλέμμα, μια κατάσταση ονειροπόλα. Δεν είναι αναγκαστικά μια φωτογραφία. Είναι πολλές φωτογραφίες μαζί που μας συγκεντρώνονται επάνω στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Είναι μια έρευνα πάνω στο πρόσωπο. Και πώς το κάνεις? Με ατέλειωτες ώρες ποζαρίσματος, με ατέλειωτες ώρες συζήτησης, περιπάτων? Δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Τώρα πια τραβάω 30 φωτογραφίες, γιατί δεν θέλω ούτε να ταλαιπωρώ αυτόν, ούτε και εμένα, ναι. Παλιά το έκανα από πόζες. Τώρα δουλεύω πολύ καλά από φωτογραφίες ή μαυρό-άσπρες ή και λίγο έγχρωμες, για να ξέρω ακριβώς αν έχει μπλε μάτια ή τα μάγουλά του τι χρώμα έχουν. Αλλά από εκεί και πέρα κάποια στιγμή τα ξεχνάω όλα αυτά. Και πιάνω τη σπάτουλα και χαλάω πολλές φορές καταστάσεις. Ακριβώς για να δώσω μια ποιότητα πιο ζωντανή στο έργο. Δηλαδή να μην είναι μόνο μια απεικόνιση της φωτογραφίας, να βγει και ζωγραφικά ωραίο. Βέβαια. Ο Σεζάν, όπως και ο Πικάσο, πηγαίνοντας στο Παρίσι, τελειώνοντας την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, σε επηρεάζουν επίσης. Είναι και αυτοί ένας άλλος κόσμος, οι ιμπρεσιονιστές και βέβαια ο Πικάσο ή ο Σεζάν. Κοίτα να δεις. Τον Πικάσο τον είχα γνωρίσει όταν ήμουν ακόμα στο πορτογραφικό. Κάναμε μια εκδρομή με Πούλμαν στο Παρίσι. Πιτσιρικάς 17-18 χρονών και είδαμε δύο πολύ μεγάλες εκθέσεις στο Grand Palais και στο Petit Palais και εκεί τρελάθηκα. Δεν είχα περάσει τα εργαστήρια ακόμα και όταν γύρισα και άρχισα να ζωγραφίζω, μου λέει ο Νικολάου: κοίτα, μην αρχίζεις να μου κάνεις Πικάσο, δεν θα περάσεις στη σχολή. Εγώ παρόλα αυτά έκανα ένα σχέδιο κάπως έτσι και ευτυχώς ο Νικολάου και ο Μόραλης είδαν τα χρώματά μου. Δεν με περάσανε για το σχέδιο, με περάσανε για το χρώμα μου. Και έτσι πέρασα. Γιατί αλλιώς είχα κάνει σχέδιο με μια γραμμή μόνο. Πράγμα που δεν το έκανε κανείς τότε. Γιατί νόμισα ότι, ξέρω εγώ, αυτό μου άρεσε να κάνω.
Ο Σεζάν, η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα στο Παρίσι και τον ξαναείδα από κοντά, γιατί αλλιώς είναι να τον ξέρεις από τα βιβλία και αλλιώς είναι να πηγαίνεις στο μουσείο και να τον βλέπεις από κοντά. Είναι φοβερό. Τελείως διαφορετική αίσθηση. Αυτό μάλιστα μου έδωσε και την ιδέα να του κάνω ένα αφιέρωμα. Και η δεύτερη μεγάλη έκθεση στο Παρίσι παιχνίδι που έκανα, το ζωέ, το παιχνίδι. Και έκανα πολλούς χαρτοπαίχτες, πολλούς ανθρώπους που παίζανε ταρό, που παίζανε τάβλι. Ξέρεις, αυτή η σχέση των δύο ανθρώπων μέσα από το παιχνίδι, έχοντας στο μυαλό μου το Σεζάν, αλλά και το Βυζάντιο. Διότι όλα τα τραπέζια που ζωγράφισα και όλη η προοπτική ήταν βυζαντινή. Τα σήκωσα όρθια. Δεν ήθελα να υπάρχει η προοπτική. Δεν μ' άρεσε ο χρόνος που έδινε η προοπτική. Μ' άρεσε να είναι όλα μπροστά. Και πώς υποδέχθηκε το κοινό αυτή την έκθεση στο Παρίσι? Άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα είχε πάει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε εισαγόμενες επιτυχίες, Παύλο. Δηλαδή, έχεις νιώσει ότι το ότι αναγνωρίστηκε στο εξωτερικό ήταν πολύ σημαντικό για την πορεία σου εν συνεχεία όταν επέστρεψες στην Ελλάδα εδώ? Σίγουρα μετράει. Καταρχήν, όταν πάει κανείς έξω, ενώ έφυγα μετά την πρώτη μου έκθεση στη Ζουμπουλάκη με τα καφενεία και τα γυμνά, τα οποία ήταν πολύ ωραία, είχαν πάει καλά οι πωλήσεις, είχαν πει το καινούριο ταλέντο. Όταν πήγα στο Παρίσι φουσκωμένος, νομίζοντας ότι έχω κατακτήσει τον κόσμο, συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα, όταν βγεις και δεις λίγο τα πράγματα, ότι δεν είμαστε τίποτα. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα πόσο Έλληνας ήμουνα. Ήταν εκεί που έβαλα κάτω τα πράγματα και είπα: «Γεια στάσου. Να ξαναδώ τον εαυτό μου πρώτα. Να δω ποιος είμαι σε σχέση με μένανε, για να μπορέσω να τον βγάλω μετά και να δω τι μπορώ να κάνω εκεί». Γι' αυτό και όλες οι εκθέσεις που έχω κάνει στο Παρίσι έχουν πάντα κάτι πιο ελληνικό, θα έλεγα. Πιο βυζαντινό, πιο σχεδιαστικό. Δεν έφτασα σε φόρμες οι οποίες ήταν επηρεασμένες 100% από το μοντερνιτέ, από τη μοντέρνα τέχνη που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο Παρίσι. Κράτησα λοιπόν κάτι δικό μου, ας πούμε. Έτσι. Κάτι που έχω βιώσει από παιδάκι μέσα από το Βυζάντιο, μέσα από τις τεχνικές. Και μάλιστα έκανα μια σειρά από έργα με φρέσκο, με εγκαυστικές, με αυγό. Ήθελα και τις τεχνικές τις παλιές να είναι πάνω στα έργα μου. Να τις κατακτήσεις και να Όχι τις μεταβολήσεις. Όχι να με εκφράσουν. Τις ήξερα τις τεχνικές. Η έκφραση να τους δώσεις δηλαδή μια άλλη διάσταση. Να πάρεις την παλιά τεχνική και να την. Και να την κάνεις αλλιώς. Μάλιστα στη σχολή καλλιτεχνών, στα παιδιά τους έλεγα: «Τώρα θα κάνουμε εγκαυστική τα πορτρέτα του Φαγιούμ, παραδείγματος χάρη, αλλά θέλω να μου κάνετε και δύο έργα δικά σας. Δικά σας πορτρέτα, δικά σας έργα, ό,τι θέλετε, με κερί. Να δείτε τι βγάζει το κερί στις τέχνες σας». Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί κάνανε πολύ ωραία πράγματα. Φαγιούμ είναι ένα κεφάλαιο, όπως είπα και νωρίτερα, στο έργο σου, μια πολύ σημαντική μελέτη. Τι είναι στα Φαγιούμ που σε ενδιαφέρει? Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, εγώ είχα ασχοληθεί από πριν με τις τεχνικές. Τι είναι η τεχνική με το κερί, πώς το κάνανε αυτοί. Έβαλα λοιπόν από πολύ μικρός, από το 69, τότε που ήμουν ακόμα 20 χρονών. Και έκανα τις πρώτες εγκαυστικές με καρβουνάκια, με κερί, με μαστίχη και όλα αυτά. Και γινότανε. Δηλαδή είναι δύσκολο, γιατί από την παλέτα που καίει, να πάρεις το κερί, να το βάλεις επάνω στον πίνακα, στέγνωσε. Δηλαδή όλη η διαδικασία είναι τσακ, τσακ, τάκ, τάκ, τάκ. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Και εξάλλου το κερί έχει μια πυκτικότητα. Βέβαια, δεν μπορείς να κάνεις λεπτομέρειες εύκολα. Ναι. Έχει μια πυκτικότητα. Πρέπει λοιπόν να γίνει σε οδηγεί το κερί. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εγώ όταν μπήκα στη σχολή και ήθελα να γίνω και έγινα καθηγητής, δεν το έκανα για να γίνω καθηγητής. Ήθελα να διδάξω αυτά που είχα μάθει μόνος μου για όλες αυτές τις τεχνικές, για την βυζαντινή εικόνα, για το πώς χρυσώνεις, όλες τις τεχνικές της τοιχογραφίας. Και εν συνεχεία είχα κάνει ένα κομμάτι μέσα στη σχολή που ήταν το κομμάτι της εγκαυστικής. Και τα παιδιά δουλεύανε και εικόνα και τοίχο και αυτό. Δηλαδή, ένα παιδί που θα ήταν ζωγράφος και θα έβγαινε από εκεί, μπορεί να μην τα χρησιμοποιούσε ποτέ. Αλλά ήξερε πώς γινόντουσαν. Έβλεπε μετά μία εικόνα και ήξερε πώς χρήσωσε αυτό τα αυγά, τις τεχνικές και όλα αυτά.
Είχε φτάσει στις ρίζες, είχε φτάσει στην αρχή της γέννησης των αγιογραφιών. Κατά πόσο μπορεί κάποιος να φέρει τον εαυτό του στην αγιογραφία, πόσο μπορεί να την εξυγχρονίσει, είναι ένα πολύ οριοθετημένο, αυστηρά οριοθετημένο πεδίο. Είναι πολύ, ναι, είναι πολύ δύσκολη το να την κάνεις. Καταρχήν, εάν ο ζωγράφος, ο αγιογράφος ήταν πριν ζωγράφος ή είναι ζωγράφος, όπως είμαι εγώ ας πούμε, δεν άφησα ποτέ τη ζωγραφική μου για να κάνω μόνο εικόνες και αγιογραφία. Mm-hmm. Ήτανε δύο έργα παράλληλα. Έπαιρνα από το ένα, έβαζα στο άλλο. Εντάξει, έχω το δικό μου στυλ κατά κάποιο τρόπο μέσα στη ζωγραφική μου. Αυτό το στυλ μπαίνει μέσα στην αγιογραφία. Δεν μπορείς μια μέρα να ξυπνήσεις και να πεις τώρα θα κάνω μια αγιογραφία τελείως διαφορετική. Αυτό είναι το προσωπικό πράγμα ενός ζωγράφου σε σχέση με αυτή τη τέχνη. Η αγιογραφία όμως έχει αυτό το περίεργο κλειστό κύκλωμα που έτσι είναι από μόνη της αφαιρετική. Είναι από μόνη της, ζωγραφίζεται από το μυαλό. Δεν έχει μοντέλα. Δεν μπορείς να βάλεις ένα μοντέλο να το ζωγραφίσεις. Λοιπόν, είναι περιοριστική. Και όταν θες να κάνεις μια εικόνα και να κρατήσεις την ατμόσφαιρα που είχε μια βυζαντινή εκκλησία, ένα βυζαντινό εκκλησάκι πάνω σε ένα βουνό, αναγκαστικά θα μείνεις επάνω σε αυτά που... Εγώ από μόνος μου έχω κάνει πολλές προσπάθειες να κάνω μια γεωγραφία πιο σύγχρονη κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν ήταν πια η γεωγραφία, ήταν η ζωγραφική. Ήταν η ζωγραφική αναπαράσταση κάποιας εικόνας, κάποιου Αγίου ή κάποιας σύνθεσης. Αλλά δεν ήταν η γεωγραφία πια, ήταν η ζωγραφική. Μην τα μπερδεύουμε. Αυτή την εποχή εικονογραφείς ένα εκκλησάκι, ένα παρεκκλήσι στην Καπαδοκία. Ναι. Εκεί ποιο είναι το στοιχείο? Κοίτα, το στοιχείο που καταρχήν ήταν η πρώτη φορά που δούλεψα σε πανί. Γιατί εγώ όλα τα εκκλησάκια ήταν πάντα ζωγραφισμένα με την αρχαία τεχνική, με φρέσκο, όπως τα κάνανε οι παλιοί, με τα ίδια χρώματα κτλ. Γιατί βγάζει και αυτές τις ατμόσφαιρες τις καταπληκτικές αυτό το υλικό. Εδώ που ήταν μακριά και έπρεπε να πάω, έκανα αυτά τα λίγα πράγματα επάνω σε πανί, τα κόλλησα στον τοίχο, πήγα, τα ένωσα μετά, τα ρετουσάρισα. Οι Άγιοι είναι καθαρά βυζαντινοί. Είναι δηλαδή τα πρότυπα τα βυζαντινά. Τα φόντα όμως έβαλα όλη την Καπαδοκία, δηλαδή όλους τους βράχους και τα υπόσκαφα, ας πούμε όλα. Συνομίλησες με τον περιβάλλοντα, ναι, χώρο. Έβαλα τον περιβάλλοντα χώρο που θα βγεις να περπατήσεις στους δρόμους μέσα στην εικόνα. Mm-hmm. Και άλλαξε το παν. Άλλαξε όλο. Δεν έβαλα σκιές και φώτα, τα έκανα όπως ήταν, αλλά ήταν καταπληκτικό αυτό το πάντρεμα. Εκτός από τις κλασικές εικόνες, ο Παντοκράτορας και η Πλατιτέρα και οι Άγιοι, οι εικόνες μπροστά, όλα τα άλλα, οι Άγιοι γύρω-γύρω, που οι Πατριάρχες που ήταν από αυτή την περιοχή της Καπαδοκίας, τους έβαλα στον τόπο τους. Ήταν νομίζω ένα πολύ ωραίο αυτό. Αίγινα. Τι είναι αυτό που σε φέρνει στην Αίγινα, όπου δημιούργησες και ένα ατελείο μόραλης? Είχε και εκείνο σπίτι ο δάσκαλος. Ο Νικολάου. Ο Νικολάου. Από εκεί, από το προκαταρκτικό πηγαίναμε, με όλη την παρέα από τους συμμαθητές και τέτοια. Αλλά εγώ είχα μια άλλη σχέση με τον Νικολάου. Ήτανε λίγο ένας πνευματικός πατέρας κατά κάποιο mm-hmm. τρόπο. Δηλαδή με είχε σαν και εμένα και μερικούς ακόμα, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν μόνο εγώ. Αλλά είχαμε μια σχέση πολύ κοντινή και τα καλοκαίρια με τον Μόραλη. Γιατί ο Μόραλης πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο και έμενε εκεί δίπλα πριν χτίσει το σπίτι του. Και έτσι ήταν Μόραλης, Νικολάου, Καπράλος, καμιά φορά Ελίτης. Και ήταν όλη αυτή η τετραντρία, η οποία κάθε βράδυ στο σπίτι του Νικολάου τσιμπούσει κρασιά από το βαρέλι. Εγώ πήγαινα και έβγαζα το κρασί. Και κουβέντες γύρω από την τέχνη. Αυτά ήταν τα ωραιότερα μαθήματα που μπορούσε να έχει κανείς. Για τη ζωή γενικότερα, όχι μόνο για τη ζωγραφική. Από εμπειρίες, από το πώς περάσαν στο Παρίσι, στον πόλεμο. Ξέρεις, είναι φοβερό όταν είσαι μικρός να ακούς τους μεγάλους να σου λένε ιστορίες από τα περασμένα τους. Εσύ ποια ιστορία θα θέλεις να πεις από τα περασμένα σου? Δεν ξέρω, έχουμε πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Παίξανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι μεγάλες σχέσεις που είχα στη ζωή μου, ας πούμε. Παίξανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε σχέση με τη δημιουργία μου, ας πούμε τώρα που είμαι με τη Μαρία και έχουμε μια οικογένεια και ζούμε παρέα που τρέχουμε για τις δουλειές μας. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την δουλειά μου και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι. Μετά στο Παρίσι, με την πρώην μου, τα παιδιά μου, άλλη ιστορία. Ασχολείται κάποιο από τα παιδιά με τα εικαστικά? Όχι ιδιαίτερα. Η μεγάλη μου κόρη κάνει τώρα ένα design, ας πούμε, για εσωτερικούς χώρους. Έχει σχέση. Ναι, έχει σχέση, αλλά όχι ζωγραφική. Έχεις ανάγκη μία μούσα. Ναι, χωρίς αυτή δεν γίνεται. Μία μούσα, μία μητέρα? Όχι μητέρα. Ερωτικό είναι το θέμα. Έχεις ανάγκη από να προσφέρεις αυτό που κάνεις σε κάποιον που αγαπάς.
Γιατί δεν το κάνεις ποτέ για σένα. Δηλαδή, αν αύριο χανόταν όλος ο κόσμος και ήμουν μόνος μου, έβγαινα στον δρόμο και ήμουν μόνος μου, δεν θα ζωγράφιζα. Ήταν η ζωγραφίζω επόμενη... όμως για σένα που θες να τα δεις. Για τον άλλον που πρέπει να τα δει. Απευθύνεται. Είναι επικοινωνία η ζωγραφική. Βέβαια. Είναι η ερώτηση που θα σου έκανα. Ναι. Ζωγραφίζεις στέλνοντας ένα μήνυμα. Βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Και συνήθως εσωτερικό. Δεν είναι ένα μήνυμα έτσι στον αέρα. Πάντα κάτι λέει. Πρέπει να το βρει μόνος του αυτός που το βλέπει, γιατί το τελειώνει και μόνος του. Βλέποντάς το. Είναι συνδημιουργός. Είναι συνδημιουργός. Δηλαδή του δίνεις εσύ ένα έναυσμα και αυτός, ανάλογα με τις προσωπικές του εμπειρίες, το τελειώνει. Συνυπάρχει μαζί του. Έχω ζήσει κι εγώ αυτό. Ή έχω περάσει από αυτό το τοπίο. Ή μ' άρεσε αυτό το ηλιοβασίλεμα. Ή ξέρω κάτι. Βλέποντας έργα σου και έχω δει πολλά έργα δικά σου, ότι για σένα είναι όλοι ήρωες. Ο Ηρακλής, μία γυναίκα σε ένα ξενοδοχείο η οποία μπορεί να εκδίδεται, ο Τσιτσάνης, όλοι αυτοί είναι πλάσματα του μύθου. Του μύθου, του χρώματος και του καμβά σου. Έτσι γίνεται, όπως το λες. Δηλαδή είναι πρόσωπα υπαρκτά κατά κάποιο τρόπο, τα οποία φιλτράρονται μέσα από το πώς εγώ τους βλέπω εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί το ίδιο άτομο μετά από δύο χρόνια μπορεί να το δεις τελείως διαφορετικά και να το ζωγραφίσεις αλλιώς και να περάσουν μέσα στον πίνακα και να παίξουν το ρόλο. Να παίξουν το ρόλο, ας πούμε, του ήρωα που λες, αλλά δεν είναι ακριβώς ήρωας, είναι ο πρωταγωνιστής, ας το πούμε καλύτερα έτσι. Η σχέση σου με τις άλλες τέχνες, τη μουσική. Τρελαίνομαι. Χωρίς αυτά δεν γίνεται ποιήση πάρα πολύ. Διαβάζω. Τη συγγραφή έχεις συγγραφή τελευταία όχι πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Έχεις αποπειραθεί να γράψεις. Όχι. Δεν γράφω. Δεν γράφω. Γράφω μικρά κειμενάκια και παιδεύομαι πάρα πολύ. Γιατί πάντα λέω να το κάνω έτσι ή έτσι. Έτσι ή έτσι. Στη ζωγραφική δεν έχω έτσι. Κάνω έτσι και γίνεται. Ξέρεις, έχει αυτή τη διαφορά. Θεωρείς ότι το ταλέντο είναι αυτό που μας κάνει να συγκεντρωθούμε σε κάτι? Ο Σοπενχάουερ έλεγε, το ταλέντο σου δεν είναι δικό σου. Θεωρείς ότι είναι σκληρή δουλειά που κάνει τον καλλιτέχνη, τον πραγματικό ζωγράφο? Η αγάπη ζωγράφο. Σου ξεκινάει από την αγάπη όλο. Η αγάπη του να δημιουργήσεις και να μάθεις και να κάνεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει. Βέβαια, το ταλέντο, αν το έχεις, το παίρνεις από το 5 και το πες στα 100. Αυτό αναγκαστικά, είτε παίζεις μουσική, είτε ζωγραφίζεις, είτε γράφεις, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ώρες, ατελείωτες. Και αυτό είναι που σιγά σιγά σου διαμορφώνει το στυλ. Δηλαδή, ο Σεζάν, όταν ζωγράφισε Σεζάν, δεν έκανε Σεζάν. Έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Εμείς βλέπουμε το Σεζάν κάπως. Ή ο Μοντριάν ή ο Πικάσο, ας πούμε. Αυτοί κάνανε αυτό ακριβώς που θέλανε να κάνουν. Τελευταία ερώτηση. Ποιο θεωρείς ότι είναι το χαρακτηριστικό της δικής σου ζωγραφικής? Αυτό που διατρέχει όλο σου το έργο, από την παραστατικότητα μέχρι την πιο αφαιρετική προσέγγιση. Και βέβαια συμπεριλαμβανομένων και των αγιογραφιών. Βέβαια. Καταλαβαίνω. Καταρχήν όλη η ζωγραφική μου είναι ανθρωπομορφική. Δηλαδή έχει ένα σχέδιο, έχει ένα περίγραμμα, έχει μία σκιά και ένα φως. Να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Τώρα, σε όλη μου την καριέρα έχω κάνει πάρα πολλές διαφορετικά θέματα. Ανάλογα με τα θέματα, αφήνω τον εαυτό μου να επηρεαστεί από το θέμα. Όταν έκανα, ας πούμε, το 90 μία δουλειά λίγο πιο αφαιρετική, γιατί ήθελα να μιλήσω για τη γη, για τη θάλασσα, για τον ουρανό και την προστασία, τέλος πάντων, της γης, αναγκάστηκα να φύγουν όλα αυτά, να μπει χρώμα πάρα πολύ και όλες οι φιγούρες και οι άνθρωποι να ήταν σαν μία γραμμή μόνο, σαν να ήταν αγκείο από τα αρχαία. Δηλαδή αφήνω τον εαυτό μου να βγάλει το καινούργιο με άλλο τρόπο. Αλλά πάντα υπάρχει το σχέδιο, πάντα υπάρχει το περίγραμμα. Η οποία δουλειά αυτή θα εκτεθεί τώρα στο art, είναι, ναι, αυτή η δουλειά? Τον Οκτώβριο θα δείξουμε τη δουλειά του 90-91 που δεν την έδειξα ποτέ. Έδειξα στη μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη μερικά κομμάτια, αλλά επειδή μου δόθηκε ευκαιρία
θα τη βγάλω να τη δείξω. Είναι και λίγο στην εποχή μας να προσέχουμε τη θάλασσα, τον αέρα. Ξέρεις, είναι λίγο οικολογική. Είναι το μείζον πολιτικό. Εγώ τα είχαμε κάνει το 90 αυτά. Τώρα ξαναβγαίνει πάλι. Το μείζον πολιτικό θέμα. Λέω τελευταία ερώτηση και δεν πρέπει να το λέω, γιατί πάντα προκύπτει κι άλλη μία. Πώς είναι να ξαναβλέπεις παλιές δουλειές, όπως ο Ηρακλής, όπως αυτή η δουλειά? Ξέρεις, καμιά φορά έχω την αίσθηση της εκπλήσωμαι. Βλέπω ένα έργο μου παλιό που είχα να το δω 15, 20, 30 χρόνια. Το έχω ξεχάσει σχεδόν. Πολλές φορές μου σημαίνει να έχω ξεχάσει. Μπαίνω σε ένα σπίτι και βλέπω ένα πίνακα, ένα πορτρέτο. Και λέω, εγώ το έκανα αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, έχει φύγει πια από πάνω μου. Αλλά εκπλήσωμαι. Τις περισσότερες φορές καλά, γιατί δεν αφήνω να φύγουν έργα αν δεν έχουν κάτι. Συνήθως τα χαλάω ή τα αφήνω σε μια άκρη. Οπότε, όταν βλέπω ένα παλιό. Είναι σαν να βλέπω ένα παλιό γιο, μια παλιά κόρη. Και συνομιλούμε, έχουμε μια άλλη, έναν άλλο διάλογο. Τι κάνεις, πώς είσαι, ξέρεις. Τι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ. Για την... Πιστεύω ότι η εκπομπή σου είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να καλείς έτσι ανθρώπους να λένε ένα κομμάτι από τη ζωή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο Σάμιε. Για όλες τις δουλειές και για όλα τα έργα και αυτά που θα δείξουμε, αλλά και αυτά που έχεις δείξει μέχρι τώρα. Και σας, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά που παρακολουθήσατε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλό σας βράδυ.